artist. Δεν βγάζουμε για να ζήσουμε, κλέβουμε για να ζήσουμε. Παίρνουμε για να επιβιώσουμε από την ίσπραξη. Εάν τη διαθέσουμε πραγματικά στα έξοδα της επιχείρησης, δεν μένει τίποτα. Όταν ξεκίνησε από το 9, ουσιαστικά από το τέλος του 8 ξεκίνησε, μέχρι σήμερα μπορεί να έχει αγγίξει και το 85%. Πήρα δάνειο για να επενδύσω στην Ελλάδα, όχι ομόλογα και τέτοια, ένα σπίτι, δύο σπίτια, τα οποία αυτά τα δάνεια καταλήξαμε και δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. Ορίστε. Μυριβίλη. Μέσα στη βιοτεχνία δούλευαν 8 άτομα και σαν συνεργάσιμοι, δηλαδή φασών, ήταν γύρω στα 40 άτομα. Τώρα δεν 48. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2010, έχουμε μία τρομερή πτώση τζίρου και κατανάλωσης. Περίπου γύρω στο 65%. Είχαμε κάποια δάνεια, τα οποία τώρα τα έχουμε βάλει σε κάποια ρύθμιση, για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί οι τράπεζες στην αρχή πίεσαν πάρα πολύ. Μας έφεραν στα όρια, ας πούμε, της απόγνωσης,